πρωτίστως με τον Θεό, κατά δεύτερον λόγο με τον συνάνθρωπο και κυρίως με τον εαυτό μας. Οπότε αγωνιζόμενοι και χάρη του Θεού, όπως είπε και η ευχή, να πορευόμαστε εν Κύριο. Να είστε όλοι ευλογημένοι, μεταφέρω και την ευχή του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας, ο οποίος σήμερα είναι στην έδρα του και την Κυριακή του Αγίου Ιωάννου, θα είναι στον ναό του Αγίου Ιωάννου, για να έρθει και να συνεργάσει μαζί μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένος όλους και καλή ευλογημένη χρονιά. Ως δεξαμένη το λόγο σου, Υιού Θεού πρεπός εδωμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας βασίλειον ιεράτευμα. Πάτερ όσοι εν Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγα έλεος σου, Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ας πούμε μαζί, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ειρηναίου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψιος, συγχωρήσεως και αφέσιος των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των δήμοτων του Δήμου Ιορδαίας και υπέρ της κορυφήνε αυτής πάμπλη μέρημα εκούσιον δε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιόν και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δοηθόμεν, ο πάντα τελεσφορούσες και λόγω σου Κύριε και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, η στροφή είναι μετέραν και απόλαυση. Ο τους τρεις πέδας και Δανίλη των Ευαβυλών, Ευρωδιά του Λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ των πλακούντα τούτων ευλόγησον και τους εξαυτού μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι εις δόξαν σύ και εις τιμή και μνήμη του Ναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Γραμμοφάντου, ρωστούτος προετέθη παρά το Σόντουλου και τον ενευσεβήτη πίστη τελειωθών, παράσχουν δε αγαθέ, της τευτρεπίσας ητούτων και της τιμνήμην επιτελούς πάντα προσωτηρίαν αιτήματα και των Ιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Αγίης Πατρός Βασιλείου του Μεγάλου, του Ουρανοφάντορος, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ότι εσύ, ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπατα, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Συν του Ανάρχου σου Πατρί και του Παναγίου και Αγαθό και ζωοποιός σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελθίσιμον δόξα σοι. Ο εν διογδό ημέρα σε αρκή περιτμηθήνε κατά δεξάμενος. Δια την ημών σωτηρία Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου, του Αναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, του Ουρανοφάντορος Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας και του Αγίου Σιωμάρτυρος Τηλεμάχου, όντι μνήμην επιτελούμε. Και πάντως των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Να πω μια ευχή και μια σκέψη. Κάθε φορά που μπαίνει ένας νέος χρόνος, τον λέμε και καιρό, αλλά στην εκκλησιαστική μας διάσταση κάθε καιρός είναι ευκαιρία.
Δηλαδή είναι καλός καιρός για να βάζουμε στόχους. Γι' αυτό είπα και στον Νόο πριν από λίγο, ότι να είναι κενός με αλφαγιώτα, καινούριος, νέος, με προοπτική και όχι κενός με έψιλον. Να γεμίσουμε και να καρποφορήσουμε εν Κυρίω. Και κάθε μέρα η Εκκλησία μας γιορτάζει Αγίους. Σήμερα γιορτάζουμε αυτούς τους δύο Αγίους που αναφέραμε, πολλούς βέβαια, αλλά τους δύο αναφέραμε. Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έκανε πολύ επίσημα το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας να αποκτήσει διάσταση. Είχε κάνει γεροκομεία, πτωχοκομεία, υπήρχε αυτό πάντα. Δεν είναι ο κύριος σκοπός της Εκκλησίας, αλλά ο Βασίλειος του έδωσε μια άλλη διάσταση. Γι' αυτό και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το λαό, να προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε τις ανάγκες του λαού σε τέτοιο επίπεδο, όπως γίνεται και ακόμα περισσότερο να γίνει στην νέα χρονιά. Ο δε Άγιος Τηλέμαχος είναι ένας Άγιος που μαρτύρησε 1η Ιανουαρίου του 404. Αυτός τι έκανε? Πήγε μέσα στις αρένες που γίνονταν ακόμα μονομαχίες και θανατώνονταν άνθρωποι. Βέβαια είχε γίνει επίσημη θρησκεία ο χριστιανισμός από το 313, αλλά αντιδρούσε στις μονομαχίες και μπήκε μέσα στην αρένα και τους είπε σταματήστε. Τον είδαν, τον χτύπησαν, επέμενε αυτός, πήραν το δόρυ, τον δόρισαν, τον τρύπησαν και τελειώνοντας τη ζωή που είναι να είμαι ο τελευταίος που θα γίνεται πλέον ανθρωποθυσία και να είναι θέαμα. Και όντως έτσι έγινε, κοντά σε αυτόν ή αυτός ήταν ο τελευταίος και τελείωσαν και οι μονομαχίες. Έτσι λοιπόν τα κονταροχτυπήματα που υπάρχουν μεταξύ μας, πολλές φορές ας τα αφήσουμε, ας έχουμε αγάπη και συγχωρητικότητα, γιατί σε αυτό το θεμέλιο χτίζεται κάθε όμορφη κίνηση στον βίο μας. Δήμαρχε, έτσι να πορεύεστε στην καινούργια σας αυτήν περίοδο με το Δημοτικό Συμβούλιο, νέο δήμαρχο, παλαιός μεν, είναι κενός και παλαιός. Έτσι, να συνεχίσετε με τους καινούργιους συνεργάτες σας και στην περιφέρεια, νέο περιφερειάρχη και νέο Μητροπολίτη έχουμε, όλα κενά και νέα είναι στην περιοχή μας, οπότε και εμείς να γίνουμε καινούργια. Να είστε όλοι ευλογημένοι. Χριστός και Παναγιά να είναι στη ζωή σας και στις οικογένειές σας. Στο νέο αυτό ξεκίνημα, όπως το περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο ο αρχιερατικός μας επίτροπος, ελπίζω, πιστεύω και εύχομαι να ανταποκριθούμε όλοι και στις προσδοκίες των πολιτών. Είναι ένα νέο ξεκίνημα και για τον Δήμο και για την Περιφέρεια, ακόμη και για την Εκκλησία μας. Η ενότητα, η συνεργασία και η κατανόηση μεταξύ όλων, μεταξύ μας, μπορούν να δώσουν, νομίζω, τα καλύτερα αποτελέσματα. Εύχομαι στην κάθε μια και στον καθένα από εσάς υγεία, προκοπή και υπομονή, ιδιαίτερα στους συνεργάτες, για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο έργο που μας ανέθεσε η κοινωνία. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον αρχιερατικό μας επίτροπο, τον πατέρα Αυγουστίνο, τον εκπρόσωπο του στρατού, να ευχαριστήσω τον διοικητή του κλίματος, τον κύριο Τάσιο, να ευχαριστήσω επίσης στους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, τον αντιπεριφερειάρχη το νέο, τον κύριο Μεταξά, τον κύριο Αντώνη Γιφτόπουλο που είναι εδώ δίπλα μας, τον είδα τώρα, με συγχωρείτε, νωρίτερα, όλους τους συνεργάτες, τους εκπροσώπους των συλλόγων που είναι εδώ, τους ανθρώπους από την τοπική κοινότητα, τους δημοσιογράφους για το έργο που επιτελούμε ανήμερα σήμερα από το χρονιά και όλοι να είμαστε γεροί και δυνατοί για να περάσουμε αυτή τη χρονιά παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να με βοηθήσει κάποιος να δίνουμε τα κομμάτια. Να είσαι γερός που δουλειμένος, αφού είσαι τυχερός. Είναι και νέος δημοτικός σύμβουλος, οπότε είναι τυχερότερος. Και ένα κρασάκι για το τραπέζι. Να είστε καλά. Νέα χρονιά, νέο ξεκίνημα για όλους μας, για την κοινωνία, για τους ανθρώπους, για την Εκκλησία. Εύχομαι η σκέπη του Θεανθρώπου να βοηθήσει ώστε η καινούργια χρονιά να είναι γεμάτη με ευτυχία, υγεία, δημιουργικότητα και να υπηρετήσουμε όλοι τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι και πάντα στις δυσκολίες όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με ειρήνη, υγεία, χαρές. Χρόνια πολλά στο Δήμο της Εορδαίας και εύχομαι από ψυχής όλοι να έχουν την υγεία τους και να επιτευχθούν οι στόχοι
να μπορέσει ο καθένας να χαρεί και να καταφέρει αυτό που επιδιώκει. Καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία, το νέο έτος να τους φέρει ό,τι επιθυμεί. Καλή αρχή να έχουμε η νέα Περιφερειακή Αρχή και σε συνεργασία μαζί με τις Δημοτικές Αρχές, έτσι ώστε να πάμε μπροστά τον τόπο μας. Ευτυχισμένο το νέο έτος.